αλημία στο βουό. Απελευθερώνεται ο βουό. Κάνει και το σουτ το πρώτο στο παιχνίδι, είναι άστοχο. Έχουν επιστρέψει όλοι οι παίχτες της ΑΕΛ πλην του Ομουάτσι. Έχουν προωθηθεί και οι ψηλοί της Αλκής, κεντρική αμυντική. Ο Άσπας εκτελεί. Ο Κόντε κάνει κεφαλιά και το γκολ για την Αλκή με τον Σίτνεϊ στο 32ο λεπτό. Εδώ και πάλι η εκτέλεση. Πίσω ο Κόντε εντελώς μόνος. Η κεφαλιά πάσα εδώ με το στήθος ο Σίτνεϊ. Καθώς δεν είχε κανένα αντίπαλο κοντά του, την έστειλε στα δίκτυα. Το 1-0 και πάλι εδώ από τον Σίτνεϊ. Ξανά πρώτη μπάλα οι παίχτες της ΑΕΛ, ωστόσο μέχρι εκεί. Και να η αντεπίθεση τώρα με καλές προϋποθέσεις για την Αλκή. Ο Σίτνεϊ περιμένει στη ρήγματα. Έξυπνα δίνει στο φούσκο. Βγαίνει η σέντρα. Η μπάλα βρήκε στο χέρι του Τόσα Τζούνιορ. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Ο Άσπας πίσω. Το σούτ στην ευθεία έξω από τον Γρηγόροφ. Κάπου για αυτή τη σέντρα του φούσκο. Βρήκε η μπάλα το χέρι του Τόσα Τζούνιορ. Νίλσον Αντώνιο από πάρα πολύ μακριά. Κάπου χτυπάει η μπάλα και στα δίκτυα. Το 1-1 στο 52. Ο Βουό πρέπει να βρει και την μπάλα και την έστειλε στα δίκτυα του Ράγιτς από μια απόσταση 40 μέτρων. Όντως η κεφαλιά γίνεται από τον Βουό. Αλλάζει πορεία, ο Ράγιτς δεν μπορεί να αντιδράσει πλέον. Και με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΛ θα είναι στο 1-1. Στο 53 λοιπόν διαφοροποιούνται τα δεδομένα. Το Πρασίνοβιτς έχασε. Ετμάρ μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει, δεν φτάνει μπάλα στον Καφού. Διώχνουν όπως οι παίχτες της Αλκής και σε πλάγιο τον Πρασίνοβιτς. Τόσα Τζούνιορ καλοχτυπημένο κόρνερ από το Ράγιτς. Νίλσον Μοντέιρο βγαίνει σέντρα. Καφού κατεβάζει, πιέζεται. Μπεμπέ, το σούτ, αλλάζει πορεία, η μπάλα γκολ. 2-1 στο 72. Αυτή τη φορά βρήκε σε ποδοσφαιριστή της Αλκής αλλάζοντας πορεία και με εξουδετερωμένο τον Ράγιτς. Εδώ η σέντρα από τον Μοντέιρο. Προσπάθησε ο Καφού. Η μπάλα δεν έφυγε μακριά. Ο Ετμάρ την έδωσε. Εδώ είναι από τον Φερνάντες η μπάλα. Στην προσπάθειά του να αποκρούσει ο Φερνάντες αλλάζει πορεία. Καταλήγει στα δίκτυα με τον Ράγιτς να έχει πέσει δεξιά και η μπάλα βλέπετε να ακολουθεί αντίθετη πορεία και να καταλήγει στα δίκτυα. Και πάλι στην επίθεση ο Καφού έξω από την περιοχή, το σουτ δυνατό έξω. Πολύ κοντά στο 1-3. Ξανά ο Βραζιλιάνος κάνει τη σέντρα, διώχνονται κρά, ευκαιρία, το Πρασίνοβι στο δοκάρι και έξω. Από την σέντρα που θα δούμε εδώ. Βγήκε από το Σίτνεϊ. Ο Ντεκρά έδιωξε. Η μπάλα έπεσε στον Πρασίνοβις με το αριστερό και με εξουδετερωμένο τον Αργεντινό. Κάνει γέμισμα ο Πορτογάλος. Μεγάλη ευκαιρία και τη χάνει η Αλκή στο 92. Να τους εδώ όλους. Εκτελείται το κόρνερ και δίνει φάουλο Δημητρίου. Έχει δώσει πέναλτι. Ο Λεκουέν τιμωρείται. Να δούμε το χέρι του. Βρήκε την μπάλα με το χέρι. Βρήκε την μπάλα με το χέρι ο Λεκουέν. Αψυχολόγητη ενέργεια. Βρήκε τώρα ο Δημητρίου. Το Πρασίνοβιτς. Η μπάλα αποκρούεται από τον Τεκρά. Ήρωας ο Αργεντινός. Μπαίνει στο γήπεδο, πανηγυρίζει ο Πάπος Χριστοδούλου. Εδώ και πάλι το πέναλτι. Ο Ντεκρά έγινε το σώμα του σωστά και έδιωξε την μπάλα. Η αντίδραση εδώ από τον αρχηγό της Αλκής σωριάστηκε κυριολεκτικά. Απογοητευμένος την ίδια ώρα.